Ένας νέος εισβολέας από τη Μεσόγειο έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στις θάλασσές μας, δημιουργώντας μια νέα μεγάλη αποικία αποκλειστικά στον κόλπο Καλονής. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να γίνει σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό από το Τμήμα Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου το επόμενο διάστημα. Συνέχεια βρίσκουμε νέα ξενικά είδη. Για παράδειγμα, πολύ πρόσφατα βρήκαμε στον κόλπο της Καλονής ένα μικρό γυμνοβράχιο, ένα μικρό γυμνοσάγιαγκα θα λέγαμε της θάλασσας, ο οποίος αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα τον βρήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Αναμένουμε λοιπόν από τον κόλπο της Καλονής να επεκταθεί και σε υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Και δεν είναι ο μόνος οργανισμός που προκαλεί αλλίωση της βιοποικιλότητας. Οι πληθυσμοί της πείνας, που άλλοτε ήταν προσκολλημένοι κατά αποικίες στις θάλασσές μας, σήμερα απειλούνται με εξαφάνιση λόγω ενός εισβολέα παράσιτου. Εδώ και μερικά χρόνια εμφανίστηκε ένα παράσιτο στη Δυτική Μεσόγειο. Πιθανολογούμε ότι εισήλθε μέσω του αίματος των πλοίων. Πρόκειται λοιπόν και για ένα ξενικό είδος. Και αυτό το παράσιτο σκοτώνει τις πίνες. Πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε όλη τη Μεσόγειο, έχουν αποδεκατιστεί οι πληθυσμοί. Πλέον στις δικές μας περιοχές, στο Αιγαίο, υπάρχουν ζωντανοί πληθυσμοί μόνο στον κόλπο της Καλονής, πολύ μικροί πληθυσμοί σε σχέση με αυτούς που είχαμε παλιότερα, και στο Ιόνιο, στον Αμβρακικό κόλπο. Η θαλάσσια εισβολή, όπως το λιοντόψαρο, ο λαγοκέφαλος, ο βοσχητής Γερμανός και άλλα 200 είδη απειλούν το θαλάσσιο οικοσύστημα ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.